Είναι αντιλαμβάνομαι αυτή την ώρα έτοιμος, κύριε Πιστόλα, σας χαιρετώ. Ρίση Σούνακ να απευθυνθεί ή απευθύνει το τελευταίο του διάγγελμα. Σας χαιρετώ. Γεια σας. Λοιπόν, από εκλογική αναμέτρηση, εκλογική αναμέτρηση συζητάμε αυτές τις μέρες και σε Γαλλία και σε Ηνωμένο Βασίλειο, όσον είπα και στην Αμερική, κύριε Πιστόλα. Να δούμε λίγο, έτσι, κάντε μας μια ανάλυση αυτού του αναμενόμενου αποτελέσματος, θρίαμβος για τους εργατικούς, με μια έτσι, αν θέλετε, παρατήρηση, ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη κάνει μια στροφή προς τα δεξιά, αυξάνουν αυτά τα ποσοστά τους τέτοια κόμματα, εδώ έχει μια στροφή κάποιες μοίρες προς τα αριστερά ή όχι. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Να. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ένα διαφορετικό εκλογικό σύστημα. Να. Είναι το εκλογικό σύστημα με μόνο ευρυχές περιφέρειες. Τι είχαμε εδώ πέρα. Είχαμε τους, αν δούμε τις έδρες, θα δούμε μια κυριαρχία κοινοβουλευτική των εργατικών. Επίσης θα δούμε τους φιλελεύθερους να έχουν πάει από τις 8 στις 71 έδρες. Mm-hmm. Δηλαδή σε κοινωνικά ζητήματα ή κεντροαριστερά, ας το πούμε, μέσα στο κοινοβούλιο εκπροσωπείται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό κυριαρχή. Αν δούμε τις ψήφους, θα δούμε ότι οι εργατικοί ανέβηκαν μια μισή μονάδα, 1,7 σε σχέση με το 2019. Mm-hmm. Το 2019 είχαν πάρει 32%. Τώρα πήραν 33,8%. Ενώ από την άλλη φιλελεύθερη ανέβηκαν 0,5%. Τι έχει γίνει, επειδή το σύστημά τους είναι τέτοιο που όποιος πάρει μια περιφέρεια κερδίζει την έδρα. Οι τόρητες, δηλαδή οι συντηρητικοί, έπεσαν 20 μονάδες σχεδόν, εκ των οποίων οι 12-14 πήγανε προς τα δεξιά τους, πήγανε στο κόμμα Reform του Φάραντς. Αυτό δεν επέτρεψε, δεν ήταν τόσο δυνατό ούτως ώστε να κάνει τον υποψήφιο του κόμματος Φάραντς να εκλεγεί, αλλά τι έκανε, έριξε τους τόρητες και έστειλε ουσιαστικά την περιφέρεια να την κερδίσει ο κύριος ανταγωνιστής τους, που σε τις περισσότερες περιφέρειες ήταν εργατικοί, σε άλλες ήταν φιλελεύθεροι. Επίσης, η πτώση του S&P στη Σκωτία βοήθησε πάρα πολύ τους εργατικούς, οι οποίοι πήραν πολύ περισσότερες έδρες στη Σκωτία, χωρίς να ανεβάζουν τα ποσοστά τους. Mm-hmm. Άρα, μπροστά από την κουρτίνα, έχουμε μία μεγαλειώδη νίκη και είναι σε επίπεδο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Από πίσω όμως, αν δούμε, νομίζω ότι θα πρέπει να προσέχουν οι εργατικοί, διότι πολύ απλά ο κόσμος ήθελε να διώξει τους Τόρις. Δεν ψήφισε το μανιφέστο του, το μανιφέστο τους. Μάλιστα. Ναι, ήταν ψήφος κατά και εδώ και σε αυτή την περίπτωση του κόσμου, αντιλαμβάνομαι, κύριε Πιστόλα. Ναι, απλά το λέω γιατί έχουν αρχίσει αρκετοί να μιλάνε και μία και το αριστερό φυσικό. Ναι, μα γι' αυτό το θέτω Αγγλίας, έτσι εξ αρχής, για να το αναλύσουμε ακριβώς, γιατί η δουλειά δική σας είναι η ανάλυση τέτοιων εκλογικών αποτελεσμάτων, γι' αυτό σας έχουμε καλέσει άλλωστε. Σε κάθε περίπτωση και για τον Ρίση Σούνακ, αν μη τι άλλο, κρατάει την έδρα του στη Βόρεια Αγγλία. Είναι η μόνη έδρα πρωθυπουργού από το 2010 και μετά, την οποία κρατάνε. Ναι. Του Κάμερον, ναι. Τέλος. Και το βλέπουμε τώρα, αυτό είναι ζωντανό. Είναι απευθύνει το τελευταίο του διάγγελμα ο Ρίση Σούνακ. Έτσι να ακούσουμε λίγο, είναι στα αγγλικά βεβαίως, αλλά δεν πειράζει, να ακούσουμε λίγο. To the country, I would like to say first and foremost, I am sorry. I have given this job my all. But you have sent a clear signal that the government of the United Kingdom must change. Λοιπόν, τα αναμενόμενα, κύριε Πιστόλα, ότι του πήρε το μήνυμα. Δεν υπάρχει καλύτερο μήνυμα από την κάλπη, ότι πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση. Βάζουμε όμως μια άνω τελεία, κύριε Πιστόλα, γιατί έχουμε εδώ τα δικά μας στο Εθνικό Συμβούλιο. Πάμε, έχει ολοκληρωθεί. Πάμε να ακούσουμε τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ. Σε σχέση με τις προσπάθειές της για διερεύνηση της πιθανότητας να υπάρχει κοινό έδαφος για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Έχοντας αυτό υπόψη, είναι γι' αυτόν που στην έκθεση για τις καλές υπηρεσίες του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δεν καταγράφονται και πάρα πολλά πράγματα. Είναι σαφές ότι ο Γενικός Γραμματέας αναμένει την έκθεση της κυρίας Ολκίν. Περισσότερα πράγματα και δυστυχώς και αιχμηρά για τις δύο πλευρές καταγράφονται μέσα στην έκθεση για την ανανέωση της θητείας της ΟΥΜΦΙΚΙΠ. Θα έλεγα ότι πολλά από τα πράγματα τα οποία υπάρχουν σε αυτήν την έκθεση είναι αντανάκλαση και έκφραση μιας κατάστασης που δημιουργείται
με φόντο πάντοτε το αδιέξοδο στο Κυπριακό. Είναι φανερό ότι αυτή η κατάσταση δεν βολεύει και δεν εξυπηρετεί τις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού. Εν όψη των διάφορων γεγονότων που γίνονται ή και τοποθετήσεων που καταγράφονται, είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς να επικεντρωθούμε στη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι η ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλειών για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε δυναμική, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις δικές μας δυνάμεις και το δικό μας ρόλο, έτσι ώστε να διαρριχθεί το αδιέξοδο και να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο που διακόπηκαν το 2017. Το ΑΚΕΛ, όπως είναι γνωστό, προτείνει τρία πράγματα. Πρώτον, να παραμείνουμε συνεπείς στη συμφωνημένη βάση λύσης της Ριζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Δεύτερον, να είναι ξεκάθαρη η θέση μας αναφορικά με την χρησιμοποίηση του πλαισίου κουτέρες ως την βάση για την διαπραγμάτευση όταν και αυτή ξεκινήσει και ασφαλώς διαφυλάσσοντας όλο το διαπραγματευτικό κεκτημένο. Το τρίτο που εμείς σημειώνουμε είναι ότι θα πρέπει να καταβληθεί η προσπάθεια για την διαμόρφωση μιας θετικής ατζέντας, στο επίκεντρο της οποίας να είναι οι ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή, στη βάση πρότασης την οποία έχει καταθέσει το ΑΚΕΛ από το Δεκέμβρη του 2020. Εκτιμούμε ότι οι ενεργειακές εξελίξεις ευρύτερα στον κόσμο και δηλώσεις που γίνονται από μέρος Τούρκων αξιωματούχων καθιστούν το θέμα της ενέργειας ακόμα πιο επίκαιρο και πιστεύουμε ότι εκεί, χωρίς να ξεπεράσουμε τις κόκκινες μας γραμμές, μπορούμε να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε δυναμικές και κίνητρα που θα οδηγήσουν στην επιστροφή της Τουρκίας στο διαπραγματευτικό τραπέζι και να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Το βέβαιο είναι ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις όλο έναν και περισσότερο να παγιώνουν τα κατοχικά τετελεσμένα και να οριστικοποιούν τη διχοτόμηση. Η παρέλευση του χρόνου χωρίς διαπραγματεύσεις απολύγει σε βάρος των προοπτικών για επίτευξη συνολικής λύσης στο Κυπριακό. Εντάξει, νομίζω παρά να οικοτολογούμε σε αυτόν, σε λίγες μέρες θα έχουμε την έκθεση της κυρίας Ολκίν και εκεί θα ξεκαθαριστούν οι προθέσεις του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ασφαλώς θεωρώ ότι το θετικό σενάριο θα είναι ο Γενικός Γραμματέας να θέλει να συνεχίσει την προσπάθεια και αν το κάνει αυτόν, κατά συνέπεια θα πρέπει να ανανεώσει το συμβόλαιο της κυρίας Ολκίν, σημειώνοντας ότι η κυρία Ολκίν είναι με προσωπικό συμβόλαιο με Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όμως, εντός πολύ λίγων ημερών, αυτό θα το γνωρίζουμε με ασφάλεια. Δεν ήταν έντονη η στοιχομηθεία, όντως είχαμε μια στοιχομηθεία αναφορικά κυρίως με τα ζητήματα που προέκυψαν τις τελευταίες ημέρες για δηλώσεις που έγιναν από μέρους του ΑΚΕΛ, απαντήσεις που υπήρξαν από μέρους του κυβερνητικού στρατοπέδου. Αυτό το οποίο ξεκαθαρίσαμε εμείς είναι ότι θέλουμε οι όποιες απαντήσεις που παίρνουμε να είναι επί των πραγματικών δηλώσεων που κάνουμε και όχι οτιδήποτε άλλο. Πρέπει όμως να πω, για να μην δημιουργούνται λοιπόν, και... ακούσαμε και τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, προηγήθηκαν δηλώσεις του κύριου Σιζόπουλου. Επιστρέφουμε στη συζήτηση με τον Απόστολο Πιστόλα, εκλογικό αναλυτή. Λέμε ότι αυτή την ώρα είναι το τελευταίο διάγγελμα του Ρίση Σούνακ, ο οποίος ενημέρωσε για την παρέτησή του. Ποια είναι η διαδικασία, κύριε Πιστόλα, αν θέλετε να το πούμε και αυτό? Μένει να δούμε τώρα το ποιοι θα είναι οι υποψήφοι. Έχουν μια διαδικασία γύρων οι συντηρητικοί, όπου όλοι δηλώνουν και πρέπει να πάρουν τις απαραίτητες υπογραφές, ούτως ώστε να είναι υποψήφοι αυτοί που θέλουν να είναι, τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών, και μετά σε κάθε γύρο φεύγει και ένας. Μέχρι που στο τέλος μένουν δύο,
και ψηφίζεται αυτός ο οποίος θα αναλάβει την ηγεσία του κόμματος. Μας έχει γίνει πολύ γνωστό ο γνωστός ο τρόπος, γιατί έχουν αλλάξει στα τελευταία 3 χρόνια, 3 φορές έχουν κάνει τη διαδικασία. Ναι, η διαδικασία τώρα αυτά για την ηγεσία των συντηρητικών, για την αλλαγή σκητάλη στην Downing Street, θα πρέπει να απευθυνθεί, θα πάει στο βασιλιά. Θα πάει στο παλάτι, στο βασιλιά, ο ηγέτης των εργατικών, και μετά θα πάει από την Downing Street και θα αναλάβει τα καθήκοντά του. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τώρα σε ό,τι έχει να κάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παίρνουμε μηνύματα σε σχέση με την Σκωτία και λοιπά από αυτή την κάλπη, κύριε Πιστόλα, για να το κλείσουμε, γιατί θέλω και ένα σχόλιο για τη Γαλλία. Νομίζω ότι αυτό που ήθελαν οι Σκοτσέζοι, οι αρκετοί Σκοτσέζοι, η ανεξαρτησία μπαίνει στο ντουλάπ πλέον, μετά από την κατάρρευση του Εθνικιστικού Κόμματος της Σκωτίας και της επικράτησης των εργατικών και εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, και την Κυριακή έχουμε τον δεύτερο γύρο στις βουλευτικές στη Γαλλία. Πολύ σημαντικό. Εκεί τρέχουν, αν θέλετε, οι όποιες συνέργειες, έτσι ώστε να μην πάρει την απόλυτη πλειοψηφία το κόμμα της κυρίας Λεπέν. Και όπως φαίνεται, δεν θα την πάρει. Ναι. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό που φαίνεται είναι ότι θα κερδίσει τις εκλογές, αλλά θα τις κερδίσει με έναν αριθμό που δεν θα τις επιτρέπει ούτε μόνη της να κυβερνήσει, ούτε με τους Ρεπουμπλικάνους, που ούτως ή άλλως δεν νομίζουν να ήθελαν να συγκυβερνήσουν μαζί της. Και από εκεί και πέρα ενδεχομένως να πάμε σε ένα κοινοβούλιο το οποίο δεν θα μπορεί να κάνει κανένας κυβέρνηση. Ή αν έχουμε κυβέρνηση αριστερά κέντρο, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, και εγώ το βρίσκω δύσκολο αυτό. Και ενδεχομένως να οδηγηθούμε στο σενάριο όπου για ένα χρόνο θα γίνει κυβέρνηση τεχνοκρατών, δηλαδή μπορεί να οδηγηθούμε ακόμα και εκεί. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πιστόλα. Σας χαιρετώ.